Με περίπου 2.000 ανθρώπους. Μπορεί και περισσότεροι, Σωτήρη. Υπήρχε μια ουρά στους πάγκους που είχαν στηθεί, ήταν περίπου 10 οι πάγκοι, που ξεκινούσε από την αρχή της ευθείας απέναντι από το Δημαρχείο στην Νέα Ιθιόσκαλα και έφτανε μέχρι το Τελωνείο. Μια μεγάλη απόσταση με πάρα πολύ κόσμο, άνθρωποι κάθε ηλικίας, συνταξιούχοι, άνεργοι, γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, πραγματικά το αδιαχώρητο και μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, από ένα σημείο και μετά οι παραγωγοί σταμάτησαν να βάζουν τα προϊόντα σε σακούλες και τα έδιναν χήμα δηλαδή στον κόσμο, ο οποίος λίγο έλειψε δηλαδή να ορμήσει και να ξυλώσει και τους πάγκους. Μέσα σε 15 λεπτά εξαφανίστηκαν πάνω από 10 τόνοι λαχανικών, φρούτων, κρεμμυδιών, προϊόντα που είχαν μαζέψει η παραγωγή για να τα μοιράσουν στον κόσμο και να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι γνωστά, είναι ανάλογα με των αγροτών, έχουν σχέση με τη φορολογία, με τον ΦΠΑ, με το πετρέλαιο, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά βέβαια όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, νομίζω πως το ενδιαφέρον χάνεται από την κάθε είδους διεκδίκηση και τα κάθε είδους αιτήματα. Και πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις εικόνες πείνας, απελπισίας, αδιεξόδου. Αυτός είναι ο μνημονιακός Βόλος του 2013. Αυτή η εικόνα ακριβώς δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και το τι έγινε σήμερα το πρωί απέναντι από το Δημαρχείο του Βόλου μεταξύ 11 παρά 10 και 11 και 5. Σε αυτό το τέταρτο εξαφανίστηκαν τα πάντα. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο έτσι για να ξεφύγουμε από αυτή την πολύ δυσάρεστη εικόνα σε μια ιστορία που είναι και κωμικοτραγική. Έχουμε λοιπόν για λόγους ερωτικής αντιζηλίας μια περίεργη απαγωγή με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό. Ναι, είναι πρωτοφανές το περιστατικό, Σωτήρη. Ο 32χρονος στη φύλακα που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα του Βόλου έχει συλληφθεί μετά από καταγγελία ενός 23χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα απαγωγής, τον φόρεσε χειροπέδευση ο αστυνομικός, τον οδήγησε σε μια ερημική τοποθεσία στα κανάλια, στη μέση του πουθενά δηλαδή, το έβγαλε τα ρούχα και τον άφησε μέσα στο κρύο και έφυγε. Για ώρες περιπλανιόταν ο νεαρός άνδρας, ώσπου τον βρήκε ένας βοσκός, του έδωσε ρούχα και τον βοήθησε να επιστρέψει στο Βόλο. Κατήγγειλε λοιπόν το περιστατικό στην αστυνομία ο νεαρός. Οι αστυνομικοί δεν ήξεραν ότι πρόκειται για συνάδελφό τους και όταν έψαξαν τα στοιχεία έπεσαν πάνω στον 32χρονο, ο οποίος όπως είπαμε συνελήφθη και κρατείται. Γιατί έγινε όλο αυτό? Για τα μάτια μιας γυναίκας, από ό,τι φαίνεται, Σωτήρη, η νεαρή σύντροφος μόλις 21 ετών του αστυνομικού εργάζεται μαζί με τον 23χρονο σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο του προγράμματος πεντάμενης κοινοφοριούς απασχόλησης και φαίνεται πως ο νεαρός πολιορκούσε την κοπέλα. Με κάποιο τρόπο ο 32χρονος αστυνομικός έμαθε για το ενδιαφέρον του νεαρού και του έκλεισε ραντεβού μέσω της νεαρής συντρόφου του, η οποία ήταν παρούσα όταν συναντήθηκαν οι δύο άνδρες. Τον έβαλε λοιπόν στο αυτοκίνητο δια της βίας, του φόρεσε χειροπέδες και τον οδήγησε στο σημείο που περιγράψαμε και επακολούθησε αυτό που προαναφέραμε. Ζητήσαμε ένα σχόλιο από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς είναι το τρίτο περιστατικό σύλληψη αστυνομικού της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Βέβαια, οι προηγούμενες δύο περιπτώσεις είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ πιο σοβαρές. Δεν έγινε κάποιο σχόλιο από τους συνδικαλιστές. Από τον Δήμο Βόλου, ο κ. Μαβίδης, ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, υπάγεται ο παιδικός σταθμός στον οποίο εργάζονται οι πενταμηνίτες πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Μας είπε πως είναι σοκαρισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο ίδιος έδωσε τη δική του άποψη για το θέμα. Είπε πως μπορεί να υπάρχουν οποιασδήποτε διαφορές. Η αντιζηλία, η ερωτική τυφλώνει πολλές φορές και το πάθος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε ζούγκλα στο κάτω-κάτω. Ναι. Βεβαίως να πούμε, και αυτό καταχωρείται στα θετικά της τοπικής αστυνομίας, ότι συνελήφθη, παρότι κρυβόταν σε περιοχή λίγο έξω από το Βόλο, ο Σέσκλος συγκεκριμένα, συνελήφθη από τους συναδέλφους του, ο 32χρονος. Πάμε τώρα, Γιώργο, και στην προσφυγή των εργαζομένων της ΔΕΙΑΜΒ για να μην εφαρμοστεί για εκείνους το ενιαίο μισθολόγιο. Πότε έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου? Πρόκειται να βγει σήμερα η απόφαση. Είναι αίτηση προσωρινής διαταγής για να μην εκτελεστεί η απόφαση για το ενιαίο μισθολόγιο. Θα βγει τελικά αύριο, από ό,τι μάθαμε. Οι εργαζόμενοι επικαλούμενοι το εξής επιχείρημα, δηλαδή ότι δεν ανήκουν σε φορέα του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σε επιχείρηση με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς επίσης και επειδή, όπως θεωρούν, παρέχουν υπηρεσίες κάτω από διαφορετικές συνθήκες,
δεν πρέπει να υπαχθούν στο νέο μισθολόγιο και να μειωθούν περαιτέρω οι αποδοχές τους. Εάν ισχύσει το νέο μισθολόγιο, τότε οι συνολικές περικοπές των εργαζομένων στη ΔΕΑΜ θα φτάσουν και πάνω από το 55%, εννοούμε όμως από τότε που ξεκίνησαν οι περικοπές, από το 2010 δηλαδή, στο δημόσιο τομέα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι το εξής, ότι σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους Δήμους, στις άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, ισχύουν όσα γνωρίζουμε και περιγράφουμε καθημερινά. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΑΜ και σε άλλες ΔΕΑΜ, από ό,τι μαθαίνουμε πανελλαδικά, έχουν ανάλογες προσθήκες. Μ' αρέσει που συζητούμε τα αυτονόητα. Δεν μπορεί να απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που σου προσφέρει, όπως είναι αυτό της νομιμότητας που στην εποχή μας είναι το σημαντικότερο και στο προσφέρει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στον οποίο ανήκεις, και να καλύπτεσαι πίσω από τις ασπίδες που λένε ότι, για παράδειγμα, έχουμε εμείς περίπου ιδιωτικά κριτήρια στον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΙΑΒ. Είχαμε την απαράδεκτη απάντηση της Προέδρου των Εργαζομένων προς εσένα όταν ζήτησες δήλωση για αυτή τους την διεκδίκηση, για αυτή τους την προσφυγή, ότι τι σας νοιάζει εσάς. Για να τα λέμε κιόλα. Αναζητήσαμε την κυρία Καρακώστα, θέλοντας βέβαια και τη δικιά της άποψη. Τη βρήκαμε εκεί στη ΔΕΙΑΜ, μας είπε ότι τι σας νοιάζει εσάς, τι κάνουμε εμείς. Αν δεν νοιάζει εμάς, ποιους πρέπει να νοιάζει, τέλος πάντων. Όχι, είναι ενδεικτικό αυτή η απάντηση, είναι ενδεικτική αυτή η απάντηση. Εντάξει, είναι μπορεί να θεωρούν ότι είναι τσιφλίκι τους η ΔΕΙΑΜ και ότι δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Ακριβώς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε πως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, θα αποφασίσει αυτό που πρέπει να αποφασίσει και να ορίσει και την ημερημηνία εκδίκασης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και άλλοι εργαζόμενοι σε άλλες ΔΕΙΑΝ της Ελλάδας, ότι έχουν καταθέσει ανάλογες αγωγές και έχουν ακολουθήσει την ίδια νομική οδό και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις έχουν δικαιωθεί μέχρι στιγμής από τα δικαστήρια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λαμπράκη. Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε σήμερα μετά την Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην Ευαγγελία Κουρούκα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα έφτασε στο μπλόκο της Νίκαιας, συνομίλησε με αγρότες. Τον υποδέχτηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο κύριος Βαγγέλης Μπούτας. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για δίκαια αιτήματα των αγροτών, τόνισε ότι θα πρέπει να τους δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο και φθηνότερο σίγουρα πετρέλαιο, αλλά και φθηνότερο ρεύμα, για να μπορούν να καλλιεργήσουν. Είπε ακόμη ότι πρέπει να υπάρχει η προοπτική μιας δημόσιας τράπεζας που θα εγγυάται ότι θα μπορούν οι αγρότες να καλλιεργούν. Αυτές τις δηλώσεις έκανε και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και όταν ανέβηκε στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Έτσι μίλησε και έτσι απευθύνθηκε στους αγρότες που τον περίμεναν. Δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό λοιπόν να ανέβει σε αγροτικό μηχάνημα, έτσι? Όχι. Και μετά από εκείνη την... που έπεφτε, παρά την έντονη βροχόπτωση, δεν φοβήθηκε, δεν έκανε πίσω και ανέβηκε στο αγροτικό και με αυτόν τον τρόπο απευθύνθηκε στους αγρότες. Στη συνέχεια, μαζί με τον κύριο Μπούτα και άλλους αγροτοσυνδικαλιστές και αγρότες, πήγαν σε μία σκηνή και εκεί συνομίλησαν για αρκετή ώρα. Επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά τη φωτογραφία με τα χέρια στις τσέπες και δύο να του κρατούν ομπρέλες για να περπατά στη βροχή, προτίμησε σήμερα να χαλάσει λίγο το σακάκι και την κόμη του παρά να κυκλοφορήσει μια ακόμη φωτογραφία, γιατί ένας πολιτικός ηγέτης δεν μπορεί να κρατά ομπρέλα. Ωστόσο, υπάρχει και ένα τέτοιο πλάνο, γιατί κάποια στιγμή η βροχή έγινε πιο λοιπόν έντονη και οι συνεργάτες του του κρατούσαν μια ομπρέλα για λίγα λεπτά. Θα μας το δώσεις λοιπόν αυτό το πλάνο. Τι γίνεται κατά τα άλλα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων? Να συμπληρώσω ότι σήμερα για τον κύριο Τσίπρα έφτασαν στο μπλόκο της Νίκαιας και φοιτητές για να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους. Από το ΤΕΙ της Λάρισας φοιτητές, καθώς επίσης και πρώην εργαζόμενοι της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας, αλλά και παραγωγοί πολιτές λαϊκών αγορών, για να το εκθέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους τα δικά τους προβλήματα και να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους. Μάλιστα. Ήταν καλή ευκαιρία για πολλούς κλάδους, λες, να συναντήσουν τον κύριο Τσίπρα. Κάτι που θα λέγαμε ενοχλεί λίγο τους αγροτοσυνδικαλιστές, διότι όπως χαρακτηριστικά μας έλεγαν, πολλοί προσπαθούν να τους κλέψουν
και να αδράξουν την ευκαιρία και να μπορέσουν να έχουν επαφές στις πλάτες του δικού τους αγώνα. Καλά, τώρα εντάξει. Αυτό είναι μια υπερβολή. Υπήρχε όμως και αυτή η άποψη. Τώρα στην απόγνωση του άλλου, νομίζω ότι πρέπει και οι ίδιοι αγρότες να δείχνουν μια κατανόηση. Μπορεί να ήρθε για εκείνους ο κύριος Τσίπρας, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν δεν διεκδικούν το μονοπόλιο του ενδιαφέροντος. Αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να προωθήσει λύσεις σε ζητήματα, φαντάζομαι θα το θέλουν και εκείνοι για το υπόλοιπο της κοινωνίας, όπως διεκδικούν και εκείνοι βέβαια, την αλληλεγγύη της υπόλοιπης κοινωνίας. Ακριβώς. Λοιπόν, το τι γίνεται στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων θα το μάθουμε σε λίγο, με απευθεία σύνδεση με τον κόμβο της Νίκαιας. Πάμε σε αυτή την εικόνα, που μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, που διένυμαν παραγωγή και πολιτές των λαϊκών αγορών. Τόσο πολύ έχει περιοριστεί το κέρδος τους, μας έλεγαν, που προτίμησαν δωρεάν να μοιράσουν φρούτα και λαχανικά μέσα σε 15 λεπτά. 5 με 6 τόνοι αγροτικών προϊόντων έγιναν ανάρπαστα. Διανεμήθηκαν μέσα σε 15 λεπτά στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Από νωρίς περίμεναν εκεί δεκάδες λαρισαίοι τους παραγωγούς πολιτές λαϊκών αγορών να ετοιμαστούν. Για τις 11 είχε δοθεί το ραντεβού. 11 θα ξεκινούσε η δωρεάν διανομή των προϊόντων. Ωστόσο, από τις 10.30 υπήρχε αρκετός κόσμος σε αυτό το σημείο που περίμενε υπομονετικά για να φτάσει η ώρα. Ήταν οργανωμένη, θα λέγαμε, η παραγωγή, καθώς είχαν έτοιμες τσάντες με διάφορα προϊόντα μέσα και τις έδιναν στον κόσμο. Μάλιστα. Όπως μας είπαν, ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία που την έχουν ανάγκη πάρα πολύ. Και να αναφέρω και τα αιτήματα των παραγωγών, οι οποίει ζητούν φθηνότερο κόστος παραγωγής. Επειδή τα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ακριβώς, γιατί είχαμε κινητοποίηση, και κλείνουμε της Ελλάδας. Και κλείνουμε με την οργάνωση που γίνεται από την πλευρά της ΑΔΔΗ για να έχουν επιτέλους μια αξιοπρόσεκτη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις τους, που να θυμίσουμε ότι τα ποσοστά του δημοσίου τομέα στις απεργίες μένονται πάντα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για αυτή την απεργία όμως, στις 23 Φεβρουαρίου βάζουν ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Όπως μας είπαν σήμερα, θέλουν να είναι μια απεργία σταθμός. Και για αυτό το σκοπό, για την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της απεργίας της 24ωρης, επισκέφτηκε σήμερα τη Λάρισα και η αναπληρώτρια πρόεδρος της ΑΔΔΗ, η κυρία Δέσποινα Σπανού. Είπαν ότι πρέπει να γίνει μια καλύτερη προετοιμασία, πρέπει όλος ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Και αναφέραν ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα έχουν δεχτεί την πιο μεγάλη επίθεση από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή των μνημονίων. Και οι συνέπειες, ανέφεραν, από την εφαρμογή των μνημονίων πλέον είναι ορατές σε όλους και όλοι τις βιώνουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και την Ευαγγελία Κουρούκα. Θα πω μια πρώτη καλησπέρα στους συναδέλφους, με τους οποίους θα δούμε μετά την επικαιρότητα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στη σημερινή μας εκπομπή μετά τις διαφημίσεις.